Πάντα έχεις αυτό το ύφος. Κοίτας λίγο κάτω, είσαι λίγο πονηρή, κάτι σκέφτεσαι αλλά δεν ξέρω τι είναι αυτό, τέτοια πράγματα. Ναι. Πού πηγαίνεις? Η Lady Gaga λοιπόν σήμερα πάει στη πρεμιέρα της ταινίας της. Καινούρια ταινία. Όχι πια αυτά τα ρομαντικά, αυτά τελειώσαμε με αυτά. Ναι, φωτογραφίζομαι. Ετοιμάσου για πολλά φλάς και ετοιμαστείτε για να βάλετε βαθμολογία. Ρέινα. Λοιπόν, μ' αρέσει το κεφάλι σου απίστευτα πολύ. Θα την έβλεπα σε ένα σύγχρονο look, την Gaga, με αυτό το κεφάλι και τα γυαλιά όπως είσαι. Δεν μου αρέσει αυτό το παπούτσι καθόλου. Δεν μπορώ να το βλέπω με τίποτα. Και το συγκεκριμένο ακόμα χειρότερα, γιατί είναι πάρα πολύ απλό για αυτό που φοράς. Δηλαδή, είναι transparent, είναι πιο φθηνό πεθαίνεις. Δεν θα μπορούσα να βάλω άλλο παπούτσι, πίστεψέ με. Θα μπορούσες. Δεν είναι ούτε μένα στην αισθητική μου, στη ζωή μου δεν θα το βάζα ποτέ. Ναι, αλλά αυτή τη στιγμή εκπροσωπώ μία περσόνα. Αυτή η περσόνα, όλα της τα look αυτά που βλέπουμε, τα εντυπωσιακά, τα τελειώνει με ένα τέτοιο παπούτσι. Σωστά. Που λες τώρα, άλλο παπούτσι δεν έχει. Συμφωνώ. Έχει, αλλά δεν είναι και το θέμα. Αλλά έχει μία θεωρία πίσω από αυτό το παπούτσι. Προφανώς. Και μάλιστα έχει δώσει πολλές συνεντεύξεις για αυτά τα παπούτσια. Το γνωρίζω, αγάπη μου. Απλά θέλω να σου πω για το συγκεκριμένο, ότι είναι λίγο λόγω του ότι είναι διάφανο. Τα γάντια μου αρέσουν, αυτά. Το παπούτσι, όχι. Είναι χ. Okay. Πήγες πολύ καλά, πηγαίνεις μπροστά στους κριτές και σου εύχομαι καλή επιτυχία. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Γεια σας. Καλώς. Στέλιο μου, ξεκινάμε με σένα. Ναι, για να δούμε τι φοράς από μέσα. Ναι. Ωραίο φόρεμα. Αυτό το έχεις φτιάξει για την περίσταση αυτή, για σήμερα? Ναι, αυτό είναι πάνω στο σώμα μου ραμμένο για αυτήν την περίσταση, αλλά θα μείνει σίγουρα στην καρνταρόπα μου. Το φόρεμα είναι πάρα πολύ ωραίο. Μου αρέσει και το πανοφόρι. Σίγουρα δεν μου αρέσουν τα παπούτσια. Αν ήταν μαύρα, θα ήταν σίγουρα πιο σωστά για αυτήν την εικόνα. Τα μαλλιά σου σίγουρα θα ήθελα πιο στυλιζαρισμένα. Ακόμη και σε αυτό το ύφος που πήγες να κάνεις, αλλά λίγο πιο γλυπτά. Η αλήθεια είναι ότι εγώ τη Lady Gaga δεν τη βλέπω. Χαίρομαι που προσπάθησες να φέρεις μία Lady Gaga που δεν έχουμε δει. Θα σου βάλω 2. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ας προχωρήσουμε στην Ηλιάνα. Εμιλία μου, λοιπόν, μου αρέσει πάρα πολύ η εικόνα σου, μου αρέσει που προσπάθησες να καταλάβεις τι θα μπορούσε να είναι η Lady Gaga και τι θα μπορούσε να φορέσει η Εμιλία σε ένα δεύτερο χρόνο. Πήγε καλά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και κλείνουμε με τον Δημήτρη. Καταλαβαίνω αυτό που λέει ο Στέλιος για τα παπούτσια, ότι δεν ταιριάζουν, φαίνεται, το καταλαβαίνεις και εσύ ίδια. Πάμε στο ρούχο τώρα. Θες να βάλεις το πανοφόρι, να το δω, γιατί είδαμε το... Ναι, βέβαια. Σου πάει πάρα πολύ και είναι πάρα πολύ ωραίο ρούχο. Εμένα μου αρέσει αυτή η ιδέα. Θα ήθελα και εγώ να τη δω έτσι. Είσαι πάρα πολύ κομψή. Έχει το γκλαμ, έχει τους όγκους που το κάνει λίγο πιο. Make-up είναι μια χαρά τα μάτια, δεν μου αρέσει το κραγιόν. Εγώ έχω ένα θέμα με αυτά τα ρουζουλίδικα κραγιόν, αλλά είναι προσωπικό θέμα δικό μου. Και εν τέλει θεωρώ μια πολύ επιτυχημένη προσπάθεια και μια καινούργια εικόνα και μια πρόταση που είναι και αυτό που νομίζω ζητήθηκε. Θα σου βάλω και εγώ ένα πάρα πολύ ωραίο 4. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Μπράβο για την προσπάθεια. Συγχαρητήρια, Εμιλία. Ευχαριστώ. Μπορείς να πάρεις τη θέση σου. Πολύ σας ευχαριστούμε για την αγάπη και τη στήριξη που δείχνετε στο My Style Rocks. Οπότε, αν δεν θέλετε να χάνετε στιγμή, κάντε subscribe στο κανάλι μας στο YouTube και να βλέπετε συνέχεια αποσπάσματα κάνοντας κλικ και δεξιά και αριστερά.